Σε κατάσταση σοκ, λοιπόν, υποφέρουν από υποθερμία. Οι πρόσφυγες προσπαθούν όπως μπορούν να τους βοηθήσουν οι ελληνικές αρχές, αλλά και θελοντές από ολόκληρο τον κόσμο. Είδαμε και άνδρες από την Ισπανική ακτοφυλακή να συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης στα νυχτά της Μυτιλίνης. Και είναι συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες των κατοίκων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και μια σχετική δήλωση που έκανε κάτοικος της Μυτιλίνης μετά από αυτές τις τραγικές εικόνες. Να ακούσουμε, λοιπόν. Μας. Μην τα δείξεις εδώ, θα τα δείξεις έξω στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Έθνη, Αμερική, Ρωσία, τα μεγάλα κράτη, να βοηθήσει την κατάσταση του την εδώ. Τι πρέπει να γίνει κάτι. Νίγει του κόσμου, στα μορέλια, 67 χρόνια επιφυκλέγω, ντροπή τους. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει. Βεβαίως. Τα μεγάλα κράτη, αφού εμείς είμαστε μια πιθανή, να αναλάβει τα μεγάλα κράτη να βοηθήσει την κατάσταση. Όχι να πνίγεται ο κόσμος. Θέμα μας είναι ο κόσμος. Λυπόμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Ντροπή. Με πόσο απλό τρόπο αυτός ο άνθρωπος περιέγραψε.